Εορτάσαμε το Πάσχα του καλοκαιριού, εορτάσαμε μία από τις μεγαλύτερες εορτές του Ορθοδόξου Ημερολογίου της Εκκλησίας μας και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όπου και βρίσκονται στον κόσμο με ένα πάρα πολύ γοργό βήμα προσήλθαν στους Ιερούς Ναούς προκειμένου να τιμήσουν και εμείς εδώ στην Κάλυμνο να τιμήσουμε την Παναγία Μητέρα μας. Τη Μητέρα του Θεού, την Θεοτόκον, αυτή η οποία διαφύρωσε το χάσμα το οποίο είχε δημιουργηθεί μεταξύ ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Και το γεφύρωσε το χάσμα και αυτή μας δίνεται η δυνατότητα μέσω της Εκκλησίας και του αγιασματικού έργου και αποστολής αυτής όλοι εμείς να γίνουμε και Άγιοι και να βρεθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού όπου μαζί με την Παναγιά μας, μαζί με τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, τους Υιούς άντρες και γυναίκες, τους μάρτυρες της πίστεώς μας, όλους Αγίους της Εκκλησίας, να τον υμνολογούμε και να τον εξολοξολογούμε και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας δια της ευεργεσίας του για όλες τις ευλογίες με τις οποίες μας έχει πρικήσει. Άλλους τους έχει πρικήσει με περισσότερα χαρίσματα, άλλους με λιγότερα, άλλους με ακόμη πιο λίγα και όμως όλοι είμαστε ευγνώμονες σε εκείνον ο οποίος μας παρέχει τη ζωή, ο οποίος μας παρέχει το φως, ο οποίος μας παρέχει τη δυνατότητα να αναφωνούμε άλλοτε εσωτερικά κατά τη βία των ευχήν και άλλοτε δημοσίως κατά την ώρα των τελέσεων των Ιερών Ακολουθιών το Κύριε ελέησον. Και όχι μόνο, αλλά να μας επιτρέπει να πρεσβεύουμε και να ζητάμε την μεσητεία της υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι ως μάνα είναι στοργική και η στοργική μάνα αγκαλιάζει όλα της τα παιδιά και τα αγαλουχεί και τα οδηγεί σε ένα δρόμο σωστό, σε ένα δρόμο ορθόδοξο, σε ένα δρόμο ελληνικό, τα οδηγεί τα παιδιά της προς την Εκκλησία. Και η Παναγιά μας μας αγκαλιάζει όλους. Γι' αυτό και η Εκκλησία και πολλοί κατηγορούν την Εκκλησία ότι είναι μισογύριδες οι παπάδες και δεσποτάδες. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, από τους Αποστόλους, τους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Αγίους της Εκκλησίας, οι Άγιοι, ο κλήρος, ο τότε και ο σημερινός, τιμάει τη γυναίκα. Τιμάει τη γυναίκα. Ευλαβείται η Εκκλησία τη γυναίκα. Όλες εσάς, με τον ίδιο τρόπο, έχει τοποθετήσει μέσα στο Ιερό και στην αψίδα του Ιερού Θυσιαστηρίου τη μοναδική γυναίκα η οποία κατόρθωσε δια του χαρισμάτου του Παναγίου Πνεύματος κατόρθωσε να φέρει και να δώσει σάρκα και ρωστά στον ίδιο του Θεό. Και αυτή είναι η πλατητέρα των ουρανών, είναι η ψηλωτέρα των ουρανών. Είναι η μάνα η οποία τον καθένα που μας αγκαλιάζει και όχι μόνο, αλλά ακούει τον πόνο μας, τη δυσκολία μας, τα προβλήματά μας. Όχι μόνο τα προσωπικά μας, αλλά κυρίως των παιδιών μας, τα οποία ζουν και μεγαλώνουν σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνία, την κοινωνία του 21ου αιώνα. Εύχομαι λοιπόν όλες εσείς οι μητέρες πάντα να ζητάτε την μεσητεία, την πρεσβεία, την βοήθεια της Παναγίας μας, διότι αυτή είναι η οποία θα σας καθοδηγήσει ούτως ώστε τα παιδιά σας να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, να γίνουν καλοί χριστιανοί, να γίνουν καλοί συνεχιστές του έργου της Εκκλησίας, των αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών, μοναχουσών και όλων των ευσεβών ορθοδόξων λαϊκών χριστιανών, οι οποίοι σήμερα συγκροτούν και συντηρούν την Εκκλησία σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Συγχαίρω και ευχαριστώ τον Θεσσαλονιώτατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος με προώθησε και με την προτροπή του βρίσκομαι εδώ και αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι η δεύτερη φορά που προστατώ εδώ σε αυτό το μεΐδριο της Παναγίας και συγχαίρω την οικογένεια η οποία το διατηρεί και το συντηρεί. Και το συντηρεί προς δόξα Θεού και προς τη στιμή και μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου. Ευχαριστώ όλους εσάς. Δεν περίμενα τόσο κόσμο απόψε. Η αλήθεια είναι. Δεν περίμενα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για τιμή στην Παναγία μας.
και εύχομαι του χρόνου πάλι εδώ να είμαστε στην Κάλυμνο μαζί με τον Δήμαρχό μας, μαζί με το Επιτελείο της Δημαρχίας μας, μαζί με τον Έπαρχο, μαζί με όλους τους αξίους ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούν και στηρίζουν αυτό το ευλογημένο νησί και όλα προς δόξα Θεού και με την ευλογία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας κυρίου Παϊσίου. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα, πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ιεροψάτη. Τον Πρωτοψάτη του Ιωάννου Θεολόγου, τον κύριο Θέμελη και τον κύριο Καστικό, οι οποίοι τόσο όμορφα. Δεν σας θυμάμαι από προηγούμενες επισκέψεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, τώρα που ξέρω ότι είστε στο Θεόλογο, θα έρθω και στο Θεόλογο να γνωρίσω. Και μια που είναι και η ενορία του Δημάρχου μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Παρχέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Παναγία να μας φυλάει όλους. Ακριβώς. Παναγία να μας φυλάει όλους. Δύναμη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και φώτιση. Είναι σημαντικά αυτό που είναι ο μας για τον ρόλο της Παναγίας και τον ρόλο της γυναίκας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους. Να είμαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά, κύριε Δημαρχέ. Χρόνια πολλά. Είναι μια, θα έλεγα, ξεχωριστή γιορτή στην ενορία μου, στον Άγιο Θεολόγο, και θα έλεγα ότι έκανα τραγικό λάθος που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμουν αυτή την ημέρα εδώ. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα λείψω ποτέ μου ο να έρχομαι, γιατί πραγματικά είναι αυτά που είπε ο Δεσπότης. Είναι η πρώτη φορά που σε μια τέτοια περιφερειακή εορτή υπάρχει τόσο πολύ κόσμο. Έτσι είναι. Για να τιμήσει. Εμείς το βλέπουμε κάθε χρόνο όμως. Ειλικρινά είναι. Σοβαρό λάθος δικό μου. Είναι θαυματουργή η εικόνα. Ό,τι δεν είχα δει προηγούμενες χρονιές για να συνεορτάσω κι εγώ. Πολύ ωραία. Πάμε για την περιφορά, βέβαια. Χρόνια πολλά, σε χρόνια πολλά και ευλογημένα, κυρία Αντιδήμαρχε. Χρόνια πολλά, κυρία Κουκιαίνη, και του χρόνου μας. Συγκλονιστική στιγμή, η αλήθεια, κοιτώντας την εικόνα της Παναγίας μας με άδεια τα χέρια. Είναι η μοναδική εικόνα που εμφανίζεται χωρίς το Χριστό. Συγκλονίζει η ψυχή του χριστιανού αυτό το πράγμα. Εύχομαι ειλικρινά όλο τον κόσμο να το σκεπάζει, να μας ενισχύει, να φωτίζει το μυαλό και την καρδιά μας πάντοτε προς το καλό. Χρόνια πολλά και του χρόνου όλοι γίνεται εδώ. Έτσι, χρόνια φωτισμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε. Χρόνια σας πολλά. Είστε καλά πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ναι, πολύ όμορφα, κάθε χρόνο. Έτσι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αμήν. Με υγεία. Χρόνια πολλά και του χρόνου μας. Και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά. Κονσόνιον και Δεσπότην και Κύριον. Ο Thank you.